ήταν πρόθεση, ήταν καθαρή πρόθεση να δημιουργήσω ένα περιβάλλον αυτού του είδους. Πάντα είχα μέσα στο μυαλό μου ότι το ταξίδι, λέει, είναι το πέταγμα προς τη ζωή. Βασικό για μένα είναι να δω εγώ τη δική μου σκέψη και μόνο. Δεν διαδηλώνω, δεν κρατώ πλακάτ, δεν ουρλιάζω. Με τον τρόπο μου βέβαια κρίνω ή νομίζω ότι κρίνω. Θεωρώ ότι ζω σε έναν κόσμο αρκετά βρώμικο. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθώ να δημιουργήσω, πες το ψεύτικο περιβάλλον, πες το τεχνητό περιβάλλον, πες το μια σκηνογραφία καθαρά, η οποία να μοιάζει να είναι πεντακάθαρη, κλινική, υγιής αν θέλεις. Αυτό είναι το πιο σωστό νομίζω. Έναν υγιές κλίμα μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι υγιές. Προσπαθώ, έτσι με νύχια και δόντια αν θέλεις, να δημιουργήσω την αίσθηση του τέλειου. Το τέλειο δεν χωρά αμφισβήτηση. Ήταν η προσωπική μου ανάγκη να νιώσω ότι αποτύπωσα σωστά την ιδέα μου για τα πράγματα. Η γνώμη του κόσμου δεν με αφορά. Εννοείται ότι προσπαθώ να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου και μόνον ίσως στον εαυτό μου. Είναι αναγκαστικό να αποβάλεις τη δουλειά από πάνω σου κάποια στιγμή για να μπορείς να πάρεις παρακάτω. Η δουλειά μου φαινομενικά μιλά για τον άνθρωπο, ενώ στην ουσία δεν είχε να γιορτάσει ποτέ οτιδήποτε σε σχέση με τον άνθρωπο. Πάντα πίσω από την ανθρώπινη φιγούρα κρύβεται πάντα μια ιδέα προς το βάθος. Πάει κόντρα συνήθως. Είναι μια, θέλεις, σιωπηλή κραυγή απέναντι στα πράγματα. Οι συνθήκες μου έχουν επιβάλει να νιώθω ότι το σκοτάδι είναι υπερισχύ. Πάντα πίστευα ότι πέραν της μελαγχολίας, πέραν της πρότασης, υπάρχει ένας πραγματισμός στη δουλειά μου. Ότι δηλαδή αποτυπώνω έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως τα βλέπω ή όπως θεωρώ εγώ ότι τα βλέπω. Συνήθως κόβω το έργο με βίαιον τρόπο. Δηλαδή είναι όπως το πλάνο που αντί να περάσει στο επόμενο, σταματά. Τούτη θεωρώ μπορεί να είναι η σχέση μου με έναν πλάνο κινηματογραφικό. Δεν το αφήνω να προχωρήσει στο επόμενο. Όπως η ζωή θεωρώ πάντα ότι δεν είναι ακέραια, δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν είναι τέλεια. Ένα στοιχείο λοιπόν της δουλειάς μου είναι και αυτό. Συνήθως παρουσιάζει την ψυχή που φεύγει σαν ένα πουλί, ένα περιστέρι, αν θέλεις. Η δική μου ψυχή που φεύγει είναι μαύρη. Ένα μαύρο κοράκι, λοιπόν. Μια ψυχή που φεύγει αφού υπέφερε πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι η δική μου σκέψη δεν είναι μόνο δική μου, αλλά είναι σκέψη που θα μπορούσε να μοιραστεί και κάποιος άλλος ή πολλοί άλλοι. Εννοείται ότι δεν αποτυπώνω κάτι το οποίο εγώ ανακάλυψα. Θεωρώ ότι είναι μια σκέψη συλλογική. Πάντα ένιωθα ότι ήμουν άνθρωπος του παρασκηνίου. Με την καλή έννοια εννοείται. Να μπορώ να παρακολουθώ τα πράγματα πίσω από την κουίντα και όχι μπροστά. Δεν ήμουν ποτέ ο άνθρωπος ο οποίος πρόβαλε τον εαυτό του σε πρώτο πλάνο. Ήθελα να αφήνω πάντα τη δουλειά μου να μιλά, χωρίς να... εγώ να είμαι άγνωστος βασικά. Ένιωθα πάντα ότι είχα μία σεμνότητα όταν προσέγγιζα το θέμα του θεάτρου, το θέμα της κατασκευής του σκηνικού. Δεν επέβαλα ποτέ και δεν επιβάλλω ποτέ από μόνος μου μια ιδέα. Περιμένω να ακούσω 2-3 λέξεις οι οποίες θα με καθοδηγήσω από το σκηνοθέτη μου εννοείται. Τόσο μπροστά όσο και πίσω. Αλλά όταν λέω μπροστά εννοώ σαν θεατής. Όταν στο τέλος, ξέρεις, κάτι τελειώνει,
αποστασιοποιείσαι, δεν βλέπεις τα πάντα σαν θεατής. Πίστευα πάντα ότι ταξιδεύοντας μακριά ή πιο μακριά ακόμα, θα μπορούσα να βρω αυτό που ένιωθα ότι είναι η ζωή. Όμως από κάθε ταξίδι πάντα φρόντιζα να αποκτώ, αν θέλεις, αντικείμενα τα οποία να μου θυμίζουν την παραμονή μου στον έναν ή στον άλλον τόπο. Παίρνω αντικείμενα που να μου θυμίζουν το χρόνο που πέρασε, να μου θυμίζουν το παρελθόν για κάποιο λόγο, ότι δηλαδή ζω σε έναν κόσμο ο οποίος υπήρξε. Η ιδέα μου είναι πλέον ότι η εφεύρεση της ιδέας του Θεού ήταν η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Μέσα στις γραφές λέει, γράφει ότι ο Θεός εκκίνησε τον Αδάμ για να φτιάξει την Εύα. Πουθενά όμως αλλού δεν λέει ότι τον ξύπνησε. Άρα, κάλλιστα, ό,τι ζούμε, ό,τι νομίζουμε ότι ζούμε, μπορεί να είναι το όνειρο του Αδάμ. Από τότε που ακούσαν την ιστορία, περιμένω αυτόν να ξυπνήσει. Να τελειώνει επιτέλους αυτή η νοσηρή, αστεία ιστορία. Η δική μας ιστορία. Η ιστορία με το Big Bang ξεκινά διαφορετικά. Με έπεισε δηλαδή η θεωρία του Δαρβίνου ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Γι' αυτό βλέπεις ότι έγινε τον Big Bang για να οδηγήσει ουσιαστικά στον πίθηκο και όχι στη γνώση ή στη νόηση. Τούτο είναι το σκεπτικό. Θεωρώ την ιδέα της δημιουργίας μια υπόθεση εντελώς τυχαία. Ξέρω ή αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να θεωρηθεί ενδεχομένως ακραίο, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω καμία λογική στην ύπαρξη του οτιδήποτε. Η μεγάλη ελπίδα στο τέλος συρρυκνώνεται. Δηλαδή παραμένει, αν θέλεις, μία ισοπαίδωση, έναν τίποτ. Η ιδέα του τίποτε τούτου μεταφέρεται και στο περιβάλλον, στο σύμπαν, εκτός του εαυτού. Εφόσον ζω, είμαι υποχρεωμένος να δικαιολογώ το λόγο ύπαρξής μου εδώ. Άρα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, πιθανώς κέριος αν θέλεις, ώστε να μπορώ να αποτυπώνω και σωστά τη σκέψη μου. Έχω πάθος για τα πράγματα, αλλά είναι φορές που οι προσλαμβάνουσες, αν θέλεις, με οδηγούν σε μια φοβερή απάθεια απέναντι στα πράγματα. Είναι, αν θέλεις, μια άμυνα στο να μπορώ να αντιμετωπίσω το οτιδήποτε εξωγενές. Θεωρώ ότι είμαι πραγματιστής. Εν έχω θετική εικόνα για τον κόσμο στον οποίο είμαι. Ξυπνώ κάθε πρωί και διερωτούμε, μπράβο, τα κατάφερες να ξυπνήσεις και σήμερα. Το ξύπνημα είναι μία απορία. Από τη στιγμή που ξυπνώ, προσπαθώ να δημιουργήσω, προσπαθώ να αποτυπώσω τη γνώμη μου. Βάζω deadlines επίσης για να μπορώ να ξυπνήσω λοιπόν και να αποτυπώσω αυτή τη συγκεκριμένη γνώμη. Αλλά η χαρά για μένα ήταν πάντοτε μια φοβερά μακρινή λέξη, μη σου πω, εκτός του προσωπικού μου λεξιλογίου. Θα έλεγα ότι αντί της λέξης χαράς, θα προτιμούσα τη λέξη στιγμιαία ευχαρίστης. Ένα βλέμμα, ένας λόγος, αν το αποτέλεσμα ενός έργου μου είναι το αποτέλεσμα το οποίο είχα κατά προσέγγιση στο μυαλό μου, τότε ναι, μια στιγμιαία, όσο μεγάλη μπορεί να είναι μια στιγμή βέβαια, ευχαρίστηση. Το εργαστήρι μου, ένα κομμάτι από το μικρό κόσμο μου. Εργαστήρι, απομόνωση, παρά πόλη ή πλήθος. Σίγουρα. Νομίζω ότι μπορώ να αναδιπλώσω πιο καλά τις σκέψεις μου έμπραχτα μέσα στο εργαστήρι. Καμπάς και λευκός και μαύρος. Ισάξια και τα δύο. Ο λευκός συνήθως καταλήγει μαύρος. Εκεί τελειοποιείται. Επιλέγω μαύρο γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο βαθύ χρώμα. Έχουν να πούν ότι μία επιφάνεια εκπέμπει συγκεκριμένο χρώμα επειδή δεν τον περιέχει. Άρα λογικά το μαύρο είναι πανέχρωμο. Η
δουλειά μου είχε πάντα ανθρωποκεντρικό, αν θέλεις, χαρακτήρα. Χωρίς να σημαίνει ότι το ζητούμενο ήταν η αποτύπωση μιας ανθρώπινης φιγούρας. Επιλέγω αρκετές φορές τους χαρακτήρες μου με μια κίνηση προς τα πάνω. Ήταν η ανάγκη μιας επίκλησης, αν θέλεις, προς μια βοήθεια, μάταιη βέβαια, αέναη βέβαια. Είναι η προσπάθεια να ξεφύγω από το τετριμένο για να πάω σε κάτι πιο καθαρό. Μια προσπάθεια λοιπόν, έναν τέντομα του λαιμού προς τα πάνω. Όπως ακριβώς χρησιμοποιούμε στο πνίξιμο ενός ανθρώπου, τεντώνουμε το λαιμό του για να μπορούν να ανοίξουν οι διόδοι. Οι φιγούρες μου, εν πάση περιπτώσει γενικά, βρίσκονται σε μια κατάσταση πάντα μεταξύ ζωής και θανάτου, σε μία μετάβαση, όπου ναι, προφανώς, η αίσθηση της αναπνοής μειώνεται και η ικανότητα της αναπνοής μειώνεται. Η ανάγκη του να μπορέσω να αναπνεύσω. Ναι. Η ανάγκη προς το θείο βρίσκεται τελικά γελίαν υπόθεση, όντως. Μοιάζει φαινομενικά να ζητά μία επίκληση προς τα πάνω, αλλά δεν είναι στην ουσία. Είναι η απομάκρυνση που το τετριμένο, που τον πόνο της ζωής, του την κίνηση προς ανάγκη προς την αναπνοή. Εγώ φοβούμαι συνήθως τους ανθρώπους που είναι φτιαγμένοι από βαθύ σκοτάδι. Έφτασα πολλές φορές να φοβούμε την έννοια του φόβου. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να συναντήσω μία μετριότητα. Η μετριότητα είναι μία περίπτωση αδυσόπιτη όταν σε παραλάβει στα χέρια της. Οι μετριότητες συνήθως έχουν το σύνδρομο να γράψουν ιστορία για κάποιο λόγο. Πλέον, επειδή νιώθω πιο ελεύθερος, προσπαθώ να δουλέψω όσο γίνεται παραπάνω. Συνήθως δουλεύω πρωινές ώρες, δηλαδή δουλεύω με το φως του ήλιου εγώ. Έχω περίεργες θέσεις όσον αφορά το φως. Στα αργά μου φαίνεται ότι το φως έρχεται είτε από αριστερά ή δεξιά την ίδια στιγμή, μπορεί και από πουθενά. Δεν έχω εστίες φωτός, δηλαδή όπως ο Καραβάτσιο, ας πούμε. Καμία σχέση. Είναι σαν έρχεται από παντού και πουθενά. Νομίζω ότι χαρακτηριστικό της δουλειάς μου είναι το κάρβουνο. Σχεδόν αποκλειστικά η δουλειά μου είναι κάρβουνο, ακριλικό, εκτός από τις περιπτώσεις βέβαια που η δουλειά βγαίνει τρισδιάστατη, που χρησιμοποιείται το plexiglass, το fiberglass, έργα με neolite, μεταξωδιπίες, αλλά συνήθως μόνιμα και εμμονικά σχεδόν το κάρβουνο. Τα χρώματα χρησιμοποιούνται πάντα με τρόπο φοβερά συμβολικό. Έχω καταλήξει να χρησιμοποιώ τα τρία χρώματα που για μένα συμβολίζουν και λίγο την ιδέα του φασισμού, του ναζισμού, τον οποίο νιώθω να αναπνέω πολλές φορές. Δηλαδή κόκκινο, λευκό, μαύρο. Στην τελευταία δουλειά περισχύει περισσότερο το μαύρο βέβαια. Ίσως μια ανάγκη πνιξίματος πιο μεγάλου, ενδεχομένως, ναι. Εν τούτον το πνίξιμο, δηλαδή με τα άλλα στοιχεία που προσθέτω μέσα. Με τα σχήματα που προσθέτω. Τα γράμματα, οι αριθμοί, το οποίο χρησιμοποιώ συνήθως ακριβώς σαν εκτυπωμένα, ενώ στην ουσία είναι κατασκευασμένα με μύτινο πολύ λεπτού πινέλου, αλλά με την πρόθεση να φαίνονται εκτυπωμένα, δηλαδή ψεύτικα στο τέλος. Διοχετεύω έναν τεράστιο κόπο ώστε να μοιάζουν τα πάντα ψεύτικα. Διότι για μένα η ζωή είναι ένα ψεύτικο. Με τον κόπο που προϋποθέτει να τη ζεις. Ναι, προσπαθώ να βάλω σε τάξη τα πράγματα. Το γενικό χάος μου σχεδόν με αφήνει αδιάφορο. Δηλαδή, πώς θα σου πω, με απασχόλησε το χάος. Ενώ το έχω καταγράψει σε λέξη πολλές φορές, σε έργα μου, σε σχέδια,
το ντουλάπι που είδες προηγουμένως, αν το ανοίξεις, γράφει τη λέξη χάος μέσα. Αλλά ήταν από τα πρωτεύοντα στοιχεία της δουλειάς μου. Του κόσμου που ζω, ναι. Αλλά εντάξει, το κλείνω έξω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορούν να πούν ότι αν δεν ζωγραφίζω ή αν δεν κάνω θέατρο, θα πεθάνω. Όσο μπορώ να σκέφτομαι, για μένα είναι ικανοποιητικό. Υπάρχουν πολλές μορφές εκτόνωσης πέραν της πρακτικής του έργου, της ζωγραφικής ή του θεάτρου. Έχω αρκετές διεξόδους, έτσι, ώστε να μπορώ να από καιρού εις καιρό να ασχολούμαι με το ένα ή το άλλο ή το άλλο ή το παράλληλο. Όταν αποχωρίζεις έναν έργο, μοιάζει σαν οποιοδήποτε άλλος αποχωρισμός, αν θέλεις. Είναι μια μικρή απώλεια αυτό το πράγμα. Ένα μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου, της σκέψης σου. Η ιδέα του θανάτου ήταν πάντα μια βασική, ένα βασικό στίγμα, έναν έναυσμα, αν θέλεις, για τη συνολική μου δουλειά. Η ελπίδα του θανάτου, η ελπίδα της απελευθέρωσης μέσω του θανάτου. Η φυγή από μια ζωή άδικη, περίεργη, μη αποδεχτή. Υπάρχει βέβαια διαφορά μεταξύ ιδέας του θανάτου και απώλειας. Η απώλεια είναι μια αίσθηση σίγουρα φοβερά δραματική για μένα. Απώλεια ένιωσα να σημαίνει ένα κομμάτι όντως της ζωής σου, του σώματος του ίδιου σου, του δικού σου, να φεύγει χωρίς επιστροφή. Όντως ένιωσα κάποια δεδομένη στιγμή ότι το άτομο που έχασα πήρε μαζί του ένα κομμάτι όντως, δηλαδή απίστευτα με σκληρό τρόπο, ένα κομμάτι που τη δική μου τη ζωή. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει ακριβώς απώλεια. Αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν όντως καταλυτική. Έχω φοβερή ανάγκη να μην ξαναγεννηθώ. Είναι μια ακραία ανάγκη τούτη. Να αυτή η τελευταία φορά.